Για τη συνέχεια θα σας μιλήσουμε για ημέρες καριέρας. Δωρεάν επαγγελματικός προσανατολισμός. Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού στην Κρήτη. Ενημέρωση για μαθητές λυκείου και τους γονείς τους. Για 22η συνεχόμενη φορά από τα φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου. Φαντάζομαι, κύριε Μανώλη Μαυράκη, ότι είπα κάμποσα πράγματα έτσι για να φτάσουμε στις ημέρες καριέρες αύριο μεθαύριο. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ρουδιαράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Βεβαίως, είπατε την ουσία, είναι το ραντεβού, είναι το ραντεβού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, όντως είναι η 22η χρονιά. Τολμούμε να πούμε θεσμός, προφανώς μετά από τόσα χρόνια. Η Ηρακλείο τους τουλάχιστον το αναμένουμε και αυτά είναι τα μηνύματα, εδώ και αρκετές ημέρες, εβδομάδες, τολμώ να πω επίσης. Είναι μια σπουδαία εκδήλωση για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, οι εισηγητές είναι σπουδαίοι. Αυτά τα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού που εμείς τα έχουμε αναδείξει πολλά χρόνια, είναι πιστοποιημένο κέντρο προσανατολισμού πλέον, το φροντιστήριο που Καμισάς Ηρακλείου εδώ και χρόνια, με συμβούλους και πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας για να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτή είναι μια εκδήλωση λοιπόν που θα μας κάνουν την τιμή δύο σπουδαίοι εισηγητές από την Οριέντου. Είναι μια σπουδαία εταιρεία συμβούλων επαγγελματικού και σταδιοδρομίας. Θα επιμείνω λίγο στο Σπύρο το Μιχαλούλη. Είναι μια φυσιογνωμία, θα έλεγα, στον χώρο του προσανατολισμού. Είναι μεγάλη χαρά που θα τον έχουμε μαζί μας. Ο άνθρωπος αυτός, πέρα από τη γνώση, την πληροφόρηση για θέματα προσανατολισμού και την εξειδίκευσή του σε αυτές τις ηλικίες, γιατί είναι ιδιαίτερο πράγμα, το κοινό θα είναι έφηβοι, θα είναι παιδιά από τρίτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου, είναι εξαιρετικά επικοινωνιακός και χαρισματικός, θα έλεγα εγώ. Αυτό είναι το ένα πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα που νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά. Έχει να έρθει ο Σπύρος ο Μιχαλούλης από το 2018. Mm-hmm. Οπότε είναι μεγάλη χαρά που τον έχουμε ξανά μαζί μας. Mm-hmm. Ρωτήστε μου ό,τι θέλετε, έχω να πω ακόμα κάτι σπουδαίο που αφορά τους επαγγελματίες, γιατί ένα και, κομμάτι... Και για να μην υπάρχει παράπονο και βέβαια Θοδωρής Θεοτόκης, ναι. Έτσι, γιατί αναφέραμε μόνο τον έναν από τους δύο εισηγητές. Ο Θοδωρής είναι ένας άνθρωπος που πέρυσι και πρόπερσι είχαμε μαζί μας σε παρόμοιες εκδηλώσεις και εκείνος εξαιρετικά επικοινωνιακός. Ξέρετε, το στοίχημα... κυρία Δουλγεράκη, πάντα σε αυτές τις συναντήσεις είναι να μπορείς να κεντρήσεις το ενδιαφέρον των εφήβων, οι οποίοι έχουν τόσα ερεθίσματα, ασχολούνται με τόσα πράγματα και ξάφνου έρχεσαι να τους πεις για... Φυσικά είναι πολύ σπουδαίο, αλλά ένας εφήβος δύσκολα μπορεί να το αντιληφθεί. Τις σπουδές του, το μέλλον του, την επαγγελματική του προοπτική. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά χαρισματικοί στο να κεντρήσουν το ενδιαφέρον και να επικοινωνήσουν τα παιδιά και τους εφήβους. Είναι εξαιρετική στη δουλειά τους. Να ολοκληρώσουμε με το διαδικαστικό για να ξέρει ο κόσμος και αμέσως μετά, ναι, θα σας ρωτήσω γιατί έχω κάποιες απορίες. Αλήθεια να λέγεται. Ναι. Θα ξαναπώ ότι αυτά θα συμβούν το Σάββατο μεθαύριο 8 του μήνα στο Ατλαντή, στο απόγευμα, 5.30 ώρα. Θα ξεκινήσουν οι εισηγητές. Μέσα στην εκδήλωση θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σπουδαίο μέρος που έχει να κάνει με κάποια workshops στην ουσία επαγγελματιών. Στην ουσία στείλουμε κάποια τραπέζια, έχουμε προσκαλέσει πάρα πολλούς επαγγελματίες. Θα έλεγα τολμώ να πω από όλο το φάσμα, θετικούς ανθρώπους του Πολυτεχνείου, των θετικών επιστημών, ανθρωπιστικούς, ψυχολόγους, φιλολόγους. Είναι πάνω από 33 άνθρωποι. Και επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω την διοίκηση και διεύθυνση της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού, της πυροσβεστικής, που με χαρά μας έστειλαν εκπροσώπους αξιωματικούς για να μιλήσουμε τα παιδιά. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι, όπου οι επαγγελματίες θα κάθονται στη τραπέζια και οι μαθητές, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, θα επιλέγουν και θα κάθονται μαζί τους για να ρωτήσουν πράγματα για τη δουλειά τους. Μάλλον είναι το πιο γοητευτικό και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της εκδήλωσης. Είναι παιδιά που εκεί όντως ιντρικάρονται, δηλαδή προκαλούνται, ρωτούν πράγματα επί της ουσίας. Πώς είναι οι συνθήκες εργασίας, τα χρήματά τους, η καθημερινότητά τους, οι προοπτικές τους. Αυτό είναι καταπληκτικό και είναι όντως ενδιαφέρον και πολύ, πώς να πω, ιδιαίτερο
στον ίδιο χώρο να μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένας υποψήφιος των ανθρωπιστικών σπουδών να μιλήσει και με φιλόλογο, να μιλήσει και με δικηγόρο, να μιλήσει και με ψυχολόγο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι εμπειρία πολύ σπουδαία για τα παιδιά. Κύριε Μαυρακή, αφορά μόνο τους ίδιους τους μαθητές ή αφορά και τους γονείς? Ναι. Διότι ξέρετε, εγώ, το παιδί μου μπορεί να θέλει να γίνει μηχανικός, αλλά εγώ θέλω μπορεί να τον κάνω δικηγόρο. Ναι. Απαντώντας αυτό, θα πω ότι για μας υπάρχει ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού που ξεκινάει την πρώτη λυκείου και το πρώτο βήμα είναι ένα τεστ επαγγελματικού που είναι ψυχομετρικό εργαλείο. Κοιτάξτε, η φιλοσοφία είναι πάρα πολύ απλή. Όταν λέμε επαγγελματικό προσανατολισμό, αυτό που θέλουμε είναι κάθε άνθρωπος να βρεθεί σε έναν χώρο και μια θέση που ταιριάζει στα δικά του στοιχεία προσωπικότητας. Ούτε στη μαμά του, ούτε στο μπαμπά του, ούτε στο φίλο του, ούτε οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ, πολύ, πολύ προσωπική υπόθεση. Το πρόγραμμα προσανατολισμού ξεκινάει με τα τεστ και θα πούμε για τα τεστ, γιατί δίνουμε την ευκαιρία την επόμενη μέρα σε μαθητές να συμμετέχουν. Λοιπόν, η απάντησή μου λοιπόν είναι σαφέστατα ότι επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις ιδιαιτερότητες, τα στοιχεία προσωπικότητας του καθένα, άρα ο προσανατολισμός να αφορά την προσωπικότητα του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Τώρα, η εκδήλωση προφανώς αφορά μεγάλους. Κοιτάξτε, άλλο αυτό που είπα μόλις και άλλο ότι οι γονείς προφανώς δικαιούνται να τοποθετούνται, να κουβεντιάζουν τα παιδιά τους, να έχουν άποψη. Αλλά εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να κουβεντιάζουν με τα παιδιά τους αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί. Γιατί εκεί θα υπάρξει πολύτιμη πληροφορία. Θα μιλήσουν για πανεπιστήμια αυτοί οι άνθρωποι, για επαγγελματικά δικαιώματα, για εναλλακτικές καριέρες, για ουσιαστικά καινούριους τρόπους. Μα αυτό είναι και το σημαντικό, έτσι ακριβώς. Έτσι. Γιατί και τα δεδομένα στην αγορά εργασίας είναι πάντα διαφορετικά. Έχουν αλλάξει ακριβώς. Έτσι. Και αλλάζουν θεαματικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ένας άνθρωπος με 50 χρονών και έχει κάποια δεδομένα στο μυαλό του, παράδειγμα για τις θετικές επιστήμες ή ξέρω εγώ, θα πας να σπουδάσεις μαθηματικό. Ο μέσος άνθρωπος των 50 ή των 60 ετών θεωρεί ότι εφόσον κάνει θετικές σπουδές, στη συνέχεια θα γίνεις καθηγητής μαθηματικός. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλειωσε αυτό. Αυτό έχει τελειώσει πριν δεκαετίες. Αυτά έχουν να κάνουν με καινούργια δεδομένα της αγοράς. Και αυτά είναι τα φρέσκα πράγματα που η γνώμη μου είναι προφανώς ότι οι γονείς καλό θα ήταν να τα μάθουν, να τα γνωρίζουν. Οι εναλλακτικές και οι διαδρομές πλέον είναι ανοιχτές. Τα μεταπτυχιακά είναι πολλά, εξειδικεύσεις τρομερές. Δεν υπάρχουν στεγανά. Αυτό είναι ένα σοβαρό μήνυμα αυριανής απογευματινής συνάντησης. Αυτό θα τα ακούσαμε από τους συμβούλους. Έτσι, κύριε Μαυράκη, τώρα πριν πάτε στην επόμενη μέρα, να σας πω γιατί νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έρχεται και κουμπώνει με αυτό που είχα στο μυαλό μου και ήθελα να σας ρωτήσω. Μιας και τα πράγματα εξελίσσονται, η καθημερινότητα είναι διαφορετική. Έχουμε τις εναλλακτικές καριέρες, επιλογές που μπορούν να μας οδηγήσουν σε άλλες επαγγελματικές διαδρομές. Ρωτάω το εξής, αν μέσα από τη δική σας την εμπειρία, έχετε δει παιδιά, γονείς οι οποίοι έχουν έρθει σε αυτές τις ημέρες καριέρας, έχουν αυτό που είπατε πριν από λίγο, το σκεπτικό που μπορεί να είναι το σκεπτικό της χθεσινής ημέρας, της προχθεσινής ημέρας, και στην πορεία οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι να τους έχετε δει να πηγαίνουν μπροστά έχοντας αλλάξει πορεία και να είναι επιτυχημένη αυτή η πορεία και ευτυχισμένη η πορεία, γιατί ζητούμενο είναι να είσαι και καλά όταν βγεις επαγγελματικά έξω στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο, γιατί έτσι είσαι και καλός επαγγελματίας. Αν αυτό το έχετε διαπιστώσει. Έτσι. Μα προφανώς έχουμε διαπιστώσει. Και πραγματικά μόνο αυτός είναι ο δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο τρόπος είναι μέσα από την ενημέρωση. Και αυτό επιδιώκουμε. Το επιδιώκουμε. Προφανώς εμείς το επιδιώκουμε και μέσα στην καθημερινή μας λειτουργία στο φροντιστήριο που κάνουμε σε Ηράκλειο. Δηλαδή για εμάς, για τους μαθητές μας, έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά στο κομμάτι της ενημέρωσης και των ίδιων και των γονέων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ωστόσο, είναι μια εκδήλωση που αφορά, ωστόσο, είναι μια εκδήλωση ή εκδηλώσεις αυτές οι μέρες καριέρες που αφορούν το σύνολο των μαθητών. Ναι, βέβαια, δεν είναι ανοιχτή η εκδήλωση. Είναι τεράστιος ο χώρος του Ατλαντής. Βέβαια, ξεχυλίζει ο κόσμος και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αλλά είναι φυσικά ανοιχτή η εκδήλωση. Mm-hmm. Είναι πολύ σπουδαίο ακριβώς για αυτό το λόγο που είπατε. Θέλουμε καινούργια δεδομένα. Φέρνουν αυτοί οι άνθρωποι καινούργιες σκέψεις, καινούργιους προβληματισμούς. Ανοιχτό μυαλό χρειαζόμαστε και πραγματικά υπάρχει ανάγκη να είναι γονείς εκεί, γιατί προβληματίζονται εξ αρχής για κάποια πράγματα, έτσι.
και μπαίνουν σε καινούριους δρόμους. Τους δίνουν καινούργιες πηγές για την περαιτέρω πληροφόρησή τους. Έτσι. Αυτά είναι τα ωφέλη από αυτές τις μεγάλες συναντήσεις και από αυτούς τους ανθρώπους που είναι αυτή η δουλειά τους. Mm. Λοιπόν, αυτά το Σάββατο το απόγευμα. Την Κυριακή το πρωί δίνουμε τη δυνατότητα σε μαθητές εκτός φροντιστηρίου να περάσουν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστο Νόηση Plus, που είναι ένα εργαλείο δουλειάς που για μας, για τους δικούς μας μαθητές, λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό ψυχομετρικό εργαλείο. Αφορά. Που κάνει τι δηλαδή, προσφέρει σε τι. Λοιπόν, θα σας πω, αυτό είναι το εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού, το τεστ, το οποίο είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο. Στην ουσία. Ουσιαστικά διερευνά στοιχεία προσωπικότητας. Διερευνά στοιχεία προσωπικότητας εκείνα που μπορεί να μεταφράσει σε επιλογές σπουδών. Κάνει μια χαρτογράφηση λοιπόν σε πάνω από 16-18 στοιχεία διαφορετικά προσωπικότητας που μπορεί να έχουν να κάνουν με την κοινωνικότητα, με την εξωστρέφεια, με την επιχειρηματικότητα, με διάφορα πράγματα, το ερευνητικό στοιχείο, πολλά πράγματα. Με βάση λοιπόν αυτή τη χαρτογράφηση για το συγκεκριμένο μαθητή και το συγκεκριμένο ψήφιο κάνει προτάσεις σπουδών. Και είμαστε απόλυτα ασφαλείς, σας το λέω γιατί λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, είναι εξάλλου από τα πιο αξιόπιστα στην Ελλάδα, με χιλιάδες κωδικούς μαθητικού. Mm-hmm. Σας λέω λοιπόν με τα βεβαιότητας ότι αυτές είναι επιλογές που πραγματικά κουμπώνουν σε χαρακτηριστικά του παιδιού και είναι βέβαιο ότι θα τον κάνουν να είναι, το είπατε εσείς προηγουμένως, το πούμε τον ίδιο τρόπο, χαρούμενος μεθαύριο στις σπουδές του και στη δουλειά του. Λοιπόν, ένα τρομερό εργαλείο δουλειάς για μας. Ξέροντας από την πρώτη ηλικίου πού θα κατευθυνθεί και τι θα ακολουθήσει μπαίνοντας στη Δευτέρα και μετά στην Τρίτη, έτσι, αυτό λέτε. Και όχι μόνο προσανατολισμό, η πρόταση του τεστ καταλήγει σε σχολές συγκεκριμένες. Με τον κωδικό δίπλα, τη σχολή, το τμήμα, πού βρίσκεται το τμήμα. Σκεφτείτε, κυρία Βουλγεράκη, ότι αυτό για μας το φροντιστήριο είναι εργαλείο που καταλήγει να το χρησιμοποιούμε όταν έρθει η ώρα να κάνουμε το μηχανογραφικό δελτίο στην τρίτη ηλικία. Μα η αλήθεια είναι, κύριε Μαυράκη, ότι όταν από την αρχή ξέρεις τι είναι αυτό που κουμπώνει με σένα, ναι, και πώς εσύ κουμπώνεις με αυτό, ότι είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, διότι το γενικό και το αόριστο μόνο άγχος μπορεί να προκαλεί και να σε επιβαρύνει πολύ περισσότερο στη Δευτέρα και κυρίως στην τρίτη τάξη του λυκείου. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είναι για μας πολύ συχνά ένα εργαλείο και σε αυτό το επίπεδο της ψυχολογίας και της δύναμης και του κινήτρου. Τα παιδιά δεν γίνεται να δουλεύουν χωρίς να έχουν στόχο θετήσει. Δεν γίνεται να μην έχουν συγκεκριμένα πράγματα στο νου τους. Από εκεί παίρνουν δύναμη. Είναι απλό αυτό που λέμε τώρα. Σαφέστατα. Ξέρετε πόσα χρόνια πίσω με έχετε γυρίσει όταν εμείς δίναμε πανελλαδικές εξετάσεις. Εγώ σε μια πολύ μεγάλη ηλικία σήμερα, που πηγαίναμε όλοι χωρίς κανένα μπούσουλα. Είχαμε μόνο δύο κατευθύνσεις, το κλασικό και το πρακτικό, εάν θυμάστε, για να σας πάω σε χρονολογίες τότε. Και δεν ξέραμε ακριβώς τι μας γινόταν. Βέβαια, έχουν αλλάξει και είναι προς όφελος των παιδιών. Ξέρετε, τις δικές μου απορίες από τότε και αυτά τα οποία έχω βιώσει μέχρι σήμερα στον επαγγελματικό μου προσανατολισμό, στις σπουδές μου κλπ. Το που ήμουνα, τις επιλογές, το που ήμουνα, τι έκανα, πώς το έκανα, γιατί το έκανα, που κατέληξα. Όλα αυτά τώρα που τα βλέπω μέσα από το Λύκειο να βγαίνουν για τα παιδιά και να υπάρχουν τέτοιου είδους προσανατολισμοί, ενημέρωση, βοήθεια, είναι ότι καλύτερο, σαφέστατα. Ναι, ναι. Είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο για μας. Το δίνουμε σε μαθητές εκτός. Τώρα, βέβαια, είμαστε τελευταία μέρα. Έχω την εντύπωση ότι χθες το βράδυ είμαστε οριακά. Οι συμμετοχές έχουν τελειώσει. Έχουν περάσει τους 100 μαθητές εκτός φροντιστηρίου. Για μένα είναι μεγάλη χαρά που νιώθουμε ότι βοηθάμε και πραγματικά βοηθάμε τόσο κόσμο. Δωρεάν και αυτό. Έτσι, δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά εάν υπάρχει η δυνατότητα ακόμα για κάποιες συμμετοχές και για εκείνους που σας ακούν, πού μπορούν να επικοινωνήσουν? Ναι, ναι. Στη μονάδα μας εδώ στο Ηράκλειο, στο 281-0245-300. Αυτή την επικοινωνία αξίζει να την κάνουν έτσι κι αλλιώς, προκειμένου να ενημερωθούν και για λεπτομέρειες εκδήλωση και για το τεστ. Έτσι, δεν το συζητάμε. 245-300. Αυτή είναι η επικοινωνία. Και τις δύο ημέρες θα είσαστε στον ίδιο χώρο, έτσι? Όχι, το τεστ θα γίνει διαδικτυακά. Υπάρχουν συγκεκριμένα ραντεβού που τα έχουμε δώσει, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και μετά θα ακολουθήσει ραντεβού συμβουλευτικής, όπου κάποιος σύμβουλος πιστοποιημένος από εμάς
θα καλέσει τον γονιό μαζί με το παιδί για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα αυτού του τεστ, γιατί μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία έτσι κι αλλιώς, απολύτως αξιόπιστη, και εκεί είναι πολύ προσωπική η συζήτηση για πράγματα που αφορούν το παιδί το συγκεκριμένο υποψήφιο. Μια πολύ σοβαρή διαδικασία, είναι επιστοποιημένη, ξαναλέω, από το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, και η παράδοση αυτών των αποτελεσμάτων είναι πολύ πολύ αξιόπιστη. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αυριανή την ημέρα, να επαναλάβουμε, 5:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Ναι, αυτό. Το ραντεβού μας είναι εκεί. Θα χαρούμε πολύ. Ο κόσμος αναμένεται πολύ. Αλλά 5:30 ώρα με αυτούς τους ανθρώπους, χαρισματικούς ανθρώπους και τους επαγγελματίες, να δώσουμε όσο πιο χρήσιμη πολύτιμη πληροφορία μπορούμε στα δικά μας τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας.